Τον έναν ή τον άλλο τρόπο η κυβέρνηση με την Τρόικα θα τα βρει και θα τα βρει κυρίως αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι συμφωνημένα από το δεύτερο μνημόνιο ή και από το μίνι τρίτο μνημόνιο, το νόμο 4093 του 12, τον Νοέμβρη του 12. Όλα τα άλλα είναι απαιτήσεις της Τρόικας, είναι πολύ ακραίες αυτές οι απαιτήσεις που βάζει αυτή την περίοδο, βρίσκει και τα κάνει, είναι εθελόδουλη και συμβιβαστική η κυβέρνηση, γι' αυτό βάνει τόσο ακραίες απαιτήσεις η Τρόικα και θρασίτατες και ταπεινωτικές για τη χώρα μας. Ωστόσο φαίνεται ότι θα καταλήξουν εκεί που θεωρούνταν τα προαπαιτούμενα, έχουν υπογραφεί με το δεύτερο μνημόνιο και το οποίο είναι πάρα πολύ επώδυνα, γιατί και η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων θα μεγαλώσει την ανεργία και η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ωφελεί μόνο λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και είναι κατάκαρδη μαχαιριά στο ασφαλιστικό σύστημα και μια σειρά άλλα μέτρα και μια βεβαίως. Γιατί άλλα πράγματα θέλουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν. Θέλουν δανεισμό από τις τράπεζες, θέλουν να καταργηθούν τα υψηλά φορολογικά πρόστιμα. Θέλουν να έχουν δυνατότητα ρύθμισης απέναντι στα χρέη τους στην εφορία. Θέλουν. Τι θα κάνουν με τα λεφτά που θα τους μείνουν, ψηλότερους μισθούς. Ψηλότερους μισθούς και ψηλότερος κατώτερος μισθός σημαίνει αναζωογόνηση της οικονομίας. Λοιπόν, τέτοια επιβάρυνση μη μισθολογική και συμφωνείτε σε αυτή. Εσείς έχετε αυτές τις φορές που υπάρχουν μέχρι σήμερα, αλλά σας λέω το πρόβλημα. Τώρα, εμείς, λοιπόν, το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σας είπα ποια είναι. Είναι η υψηλή φορολογία τους από το πρώτο ευρώ. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό είναι ότι δεν καταλαβαίνετε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν λόγω των πολιτικών της λιτότητας. Όταν δεν έχει ο εργάτης και ο εργαζόμενος λεφτά, δεν έχει δουλειά και το μαγαζί. Και μάλιστα στο κομμάτι του κόστου εργασίας. Πράγμα το οποίο θα διευκολύνει ουσιαστικά την πρόσληψη, θα διευκολύνει ουσιαστικά την εργασία και εσείς λέτε όχι. Εντάξει, θα σας πω. Στον αυτοαπασχολούμενο ή στις επιχειρήσεις που έχουν 2-3 εργαζόμενους δεν τους επηρεάζει καθόλου, αλλά είναι μαχαιριά στο ασφαλιστικό σύστημα. Το έχετε αναγγείλει. Όταν θα ανεβείτε στην κυβέρνηση, λέω, δεν ξαναφέρετε το μισθό στα 350 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα τελειώνω με αυτό. Λέω λοιπόν, θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση λίγο πριν τις εκλογές. Που η δεύτερη φάση. Έχουμε απαντήσει χίλιες φορές. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Αφήστε να πω εγώ αυτό που θέλω εγώ και πέστε και εσείς αυτό που θέλετε εσείς. Λέω λοιπόν, η δεύτερη φάση θα είναι ένα παιχνίδι προεκλογικό. Με το δήθεν ή το κάποιο πρωτογενές πλεόνασμα, που δήθεν κάποια πράγματα θα πάνε ενδεχομένως σε χαμηλόμισθους ή άλλους. Ψίχουλα στην κυριολεξία σε σχέση με το τι τους έχει κλαπεί από την τσέπη και από το τραπέζι του συνταξιούχου και του χαμηλόμισθου όλα αυτά τα χρόνια από τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Και τις τρόικες, σίγουρα σε σχέση με ότι τους αφαιρέσατε, τους κάνατε αναξιοπρεπείς τους ανθρώπους και πολλούς από αυτούς τους οδηγείτε σε αυτοκτονία, θα δημιουργηθεί ένα κλίμα τεχνικό ότι δίθεν να, success story, πετυχαίνουμε, δίνουμε πρωτογενές πλεόνασμα κλπ. Να υποκλέψουν την ψήφο των πολιτών, την ψήφο του λαού στις ευρωεκλογές, να πούν ότι δεν έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και μετά ανενόχλητοι να συνεχίσουν για να υπογράψουν τρίτο μνημόνιο που θα συνοδευτεί με νέα δάνεια της χώρας. Άρα. Ευρωεκλογές για μας, περιφερειακές και αυτοδιοικητικές, κυρίως οι ευρωεκλογές, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου του ελληνικού λαού, να δώσει σταθερό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Για να νομιμοποιηθούμε. Θάνατος. Τώρα μου φαίνεται τραβηγμένο αυτό. Γιατί είναι τραβηγμένο? Όταν έχεις 4.000 αυτοκτονίες είναι τραβηγμένο? Όταν ο άλλος δεν έχει να πάρει τα φαρμακά του? Όταν ο άλλος είναι ανασφάλιστος? Είναι τραβηγμένο να το ταυτίζετε με το ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Όχι, δεν το ταυτίζω με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ταυτίζω με το τι πολιτικές θα ακολουθούν για τη χώρα. Όσο συνεχίζουμε πολιτικές μνημονίου, είναι πολιτικές θανάτου του ελληνικού λαού και της οικονομίας μας. Εγώ θα πεθάνω. Ακούστε να δείτε. Εγώ νομίζω. Αφήστε το κουκουέ. Βρέχει λεφτά την επόμενη μέρα. Ούτε λεφτά θα βρέξουν την επόμενη μέρα, ούτε λεφτά τρέχουν από τα παντζάκια μας. Αλλά όμως την επόμενη μέρα, με τη στήριξη του ελληνικού λαού, θα βάλουμε ένα τέρμα στην καταστροφή την οικονομική, την παραγωγική, την ανθρωπιστική που συντελείται με τα μνημόνια, και με τη στήριξη του ελληνικού λαού θα κάνουμε μια νέα αρχή για τη χώρα και για το λαό μας. Τα έχουμε πει αυτά, έχουμε πει το πρόγραμμά μας. Δύο είναι οι επιλογές. Ή θα συνεχίσουμε με πολιτικές μνημονίων, με λιτότητα, με φτώχεια, με ανεργία, με εξαθλίωση του ελληνικού λαού, ή θα τη σταματήσουμε και θα πάμε σε πολιτικές ανάπτυξη. Η λογική λέει πάντως ότι για να ανακάμψει η οικονομία και να φτάσουμε σε ένα σημείο αναζωογόνησης της αγοράς, ώστε να υποχρεώσει τη μικρομεσαία επιχείρηση να ξαναπάει το μισθό στα 750, θέλει 3-4-5 χρόνια. Όχι, δεν θέλει 3-4-5 χρόνια. Έτσι λέει η λογική. Πώς ανατρέπεται το κλίμα? Πώς θα κάνετε λοιπόν εσείς που έχετε εξαγγείλει αμέσως μόλις δείτε ότι θα πάτε το μισθό στο 750. Η λογική και η εναλλακτική πολιτική σε σχέση με αυτό που ακολουθείτε λέει άλλα πράγματα. Λέει πρώτο ότι πρέπει να καταργήσεις τα μνημόνια και τις πολιτικές. Σύμφωνοι, ναι, αυτό θέλει για να αποδώσει, θέλει κάποιο δεύτερο, διάστημα. Ότι πρέπει να διεκδικήσεις πολύ σκληρά
τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Τρίτο, να ελέγξει το δημόσιο, γιατί ήδη δικά του λεφτά είναι αυτά με τα οποία λειτουργούν οι τράπεζες. Δικά του λεφτά είναι Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που τα χρεώνεται σαν δάνεια. Ναι. Ο ελληνικός λαός δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία των τραπεζών για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις δημόσιες, κοινωνικές ή και ιδιωτικές που δημιουργούν θέσεις εργασίας, σέβονται το περιβάλλον, εργασιακές σχέσεις, να ενισχύσει στη ζήτηση που σημαίνει αύξηση του κατώτερου μισθού για να μένει ένα εισόδημα στην εργατική οικογένεια, να αγοράζει, να κινηθούν και οι επιχειρήσεις, να παράγουν προϊόντα και σημαίνει ενίσχυση τη ζήτηση. Σημαίνει ενίσχυση τη και σημαίνει και ενίσχυση τη ρευστότητα. Δηλαδή, οι τράπεζες που πήραν τόσα λεφτά να δώσουν ένα ποσοστό από αυτά τα λεφτά να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία. Αυτό λέει η λογική, αυτό λέει η ανθρωπιά και αυτό λένε οι ανάγκες της χώρας. Παρακαλώ, από ένα σχόλιο και δυο σας για να κλείσουμε. Εμείς, όσο αφορά την Τρόικα και αυτά που έρχονται, ό,τι είναι λογικό και